εκτός από τα γενικά ζητήματα που απασχολούν όλη τη χώρα μέσα σε συνθήκες κρίσης, πολέμων εδώ στην περιοχή μας, αλλά και μεγάλης ενεργειακής φτώχειας, ανατιμήσεων και ακρίβειας που υποφέρει ο ελληνικός λαός και βλέπει την παραγωγή του να συρρυκνώνεται ο Έλληνας αγρότης και εδώ στην περιοχή της Ηλίας, στην Αμαλιάδα το βλέπετε αυτό, αλλά και τα άλλα κοινωνικά στρώματα. Θα ήθελα να εντοπίσω επιπλέον ορισμένα ζητήματα που τα έθιξε και ο Δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα αφορά τον τομέα της υγείας, κρίσιμος τομέας εν μέσω πανδημίας. Το νοσοκομείο της Αμαλιάδας έχει απαξιωθεί. Απαιτούνται άμεσα προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, διαφόρων ειδικοτήτων. Πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά και βεβαίως όλο το σύστημα υγείας. Το δεύτερο ζήτημα θεωρούμε ότι εντάξει οι φιέστες που γίνονται και κάνει ο Πρωθυπουργός και άλλα πολιτικά κόμματα κατά διαστήματα, όμως το ζήτημα του να φτιαχτεί η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών είναι κρίσιμο ζήτημα άμεσα. Από ό,τι υποσχέθηκε η κυβέρνηση δρομολογούνται οι εξελίξεις, όμως χρειάζεται και ασφαλής δρόμος και κυρίως οδός που να μην πληρώνει, να μην την χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Γιατί με τα διόδια και το υπέρογκο κόστος, αυτό σημαίνει ότι το χρυσοπληρώνει από τα πενιχρά εισοδήματα που έχει σήμερα ο εργαζόμενος λαός. Και τέλος, το κρίσιμο ζήτημα που άλλωστε οφείλεται και η σημερινή μας παρουσία εκτός των άλλων εδώ στην Αμαλιάδα, με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη εδώ, το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει άλλο σε έκθεση απλή, πρέπει να γίνει μουσείο, να είναι επισκέψιμο, να είναι ανοιχτό προς το κοινό, ιδιαίτερα προς την νεολαία, σε καθημερινή βάση και να αναβαθμιστεί. Έτσι θα αναβαθμιστεί και η ιστορία της πόλης, αλλά και η σύγχρονη ζωή της, ερχόμενοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, νέοι άνθρωποι να επισκέπτονται εδώ την περιοχή.